Καλημέρα σας. Καταρχάς, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον τομέα καρδίας, του υγεία και του μητέρα, που εξελιχτικά μέχρι τις 9 το βράδυ θα εξελίσσεται. Θα είναι ένα γεγονός που αξίζει σε αυτό το τομέα για το μέγεθός του, για την καινοτομία του, για την πρωτοπορία του και για τις προοπτικές του. Γιατί αυτό είναι το κυριότερο, ένας τομέας να έχει προοπτικές. Θα είμαι πολύ βραχής σε αυτή την ομιλία, αλλά πριν πω για αυτή την ομιλία, θέλω να τιμήσω 4 ανθρώπους που συνιστούν την ιστορική ράχο-κοκαλιά του τομέα καρδιάς, συγκεκριμένα τον κύριο Δήμα, τον κύριο Κωνσταντινίδη, τον κύριο Πατακό και τον κύριο Πιπηλή. Αυτοί οι άνθρωποι συνιστούν την ραχοκοκαλιά, όπως είπα, του τομέα καρδιάς και αξίζουν συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Τα slides είναι στα αγγλικά. Διάλεξα αυτό τον τίτλο σήμερα για τα επόμενα 7-8 λεπτά, προκειμένου να σκορπίσω λίγο προβληματισμό και λίγο φιλοσοφικό, αν θέλετε, στοιχείο, όσον αφορά τη συνεχή μεταπτυχιακή εκπαίδευση, που αυτό το γεγονός το σημερινό ουσιαστικά συνιστά ένα μέρος, ένα κομμάτι, ένα είδος συνεχούς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Επομένως, ας μιλήσουμε για τα επόμενα λίγα λεπτά, με 6-7 slides, απάνω, σχετικά με τα υπέρ και τα κατά όλων αυτών των συνεδρίων, των ημερίδων, των προσπαθειών της συνεχούς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Καλό είναι κάπου να έχουμε και μια κριτική ματιά γύρω από αυτά τα οποία φτιάχνουμε. Ποια είναι τα ισχυρά και ποια είναι τα μειονεκτήματα στο τοπίο της συνεχούς μεταπτυχιακής, παραδοσιακής ιατρικής εκπαίδευσης. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, στα νοσοκομεία, στις ειδικότητες έχει μια ιεραρχία καταρχάς, έτσι. Είναι ιεραρχημένη, έχει δομή, είμαι ειδικευόμενος, είμαι ειδικευμένος κτλ. Όλα αυτά είναι μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Έχει πόστα, έχει jobs, έχει θέσεις. Πήρα ειδικότητα, περιμένω για ειδικότητα. Περιμένω 4 χρόνια για ειδικότητα. Ακούγεται στο μυαλό μας αυτό σαν μια κανονικότητα. Ρίχνω λοιπόν την πρώτη βολή. Είναι έγκλημα, κατά τη γνώμη μου, στα καλύτερα χρόνια του ο νέος άνθρωπος να περιμένει 3-4 χρόνια για να κάνει μια ειδικότητα. Στη δική μου την εμπειρία, ύστερα από τόσα χρόνια μέσα σε αυτή τη διαδικασία, το θεωρώ έγκλημα. Δίδεται έμφαση στην συνεχή μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα γνωστά. Έμφαση σε established knowledge, δηλαδή σε αυτά που ξέρουμε. Και λίγο πιο επόμενα, αλλά κυρίως είναι στα παραδοσιακά. Δίνουμε χαρτιά, ειδικότητες, credentials κτλ. Δεν έχουμε μεγάλη flexibility και το καινοτόμο δεν είναι μέσα πολύ σε αυτά τα οποία συζητάμε ή στις ειδικότητες, στους θαλάμους, στους ειδικευόμενους. Και είναι ενδιαφέρον, η συνεχής μεταπτυχιακή εκπαίδευση βασίζεται σε συνέδρια. Κάθε Σαββατοκύριακο η Αθήνα, η Ελλάδα, έχει περί τα 15-20 συνέδρια συνεχούς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην καρδιακή ιατρική. Ερώτηση, φεύγοντας ο ακροατής, εσείς, εμπλουτίζει πράγματι τη γνώση του γύρω από την επιστήμη και τον ασθενή του? Ας δούμε λίγο τώρα πόσο γρήγορα εξελίσσεται το learning, η μάθηση σήμερα. Έχουμε μία εκθετική εξέλιξη στα θέματα γνώσης. Το βλέπετε μέσα για σας που παρακολουθείτε τα ψηφιακά και τις ειδήσεις τους, τι γίνεται. Η τεχνητή νοημοσύνη τα τελευταία χρόνια το φωνάζω στα αμφιθέατρα και δεν είναι σπουδαίο ότι δικαιώνομαι. Θα έλεγα είναι ανιαρό να λες ότι δικαιώθηκα. Δεν έχει κανένα νόημα να λες δικαιώθηκα. Βροντοφωνάζω σε όλους σας και ιδιαίτερα στους νέους, τους ειδικευόμενους. Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε όχι για να μείνει, ήρθε για να τα κατακυριεύσει όλα. Εμείς θα αλλάξουμε τις γραμμές άμυνας μας.
οι γιατροί. Θα γίνουμε περισσότερο γιατροί. Τα γονιδιακά όλα και η υπερσωπημένη ιατρική είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε με ουσιαστικότητα. Συνεχώς εξελίσσονται τα guidelines, αλλά ήδη αυτή τη στιγμή, και μπορώ να σου το πω γιατί είμαι σε αυτά τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής, υπάρχει προβληματισμός εάν τα guidelines μπορούμε να τα παρακολουθήσουν όλοι, εάν είναι ο τρόπος με τον οποίο δίδονται τα guidelines, αν είναι σωστός. Γιατί, ξαναλέω, αυτό το σημερινό λογίδριο, το αρχικό της σημερινής μεγάλης μέρας, έχει ένα κριτικό στοιχείο. Δεν πρέπει συνέχεια να ευλογούμε τα αυτιά μας με αυτά που κάνουμε. Ας είμαστε λίγο κριτικοί, αν τα κάνουμε καλά, αν περνάμε πραγματική γνώση σε αυτούς που παίρνουν αεροπλάνα, πληρώνουν ξενοδοχεία, να ακούσουν συνέδρια. Και ασφαλώς υπάρχουν νέες τεχνολογίες οι οποίες έρχονται και οι οποίες πρέπει να, οι νεότεροι να γίνουν έμπειροι σε αυτά. Τα gaps, τα κενά στην συνεχή μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Δυστυχώς δεν ανανεώνονται τα curricula. Να μου πεις, μπορεί να μου πει κάποιος, μα κύριε Βάρδα, δεν υπάρχει στα νοσοκομεία σήμερα τίποτα οργανωμένο για την πραγματική εκπαίδευση των ειδικευμένων. Ουσιαστικά εργάτες θέλουν να κάνουν τις εφημερίες και να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Κυρίως εργάτες θέλουν. Δεν θέλουν τόσο πολύ να μάθουν. Υπάρχει πολύ λίγος εστιασμός στην ψηφιακή εξέλιξη της ιατρικής. Μας συμφέρει πάρα πολύ εμάς τους καρδιολόγους ό,τι αφορά την ψηφιακή καρδιολογία και ιατρική. Οι ογκολόγοι ενδιαφέρονται κυρίως να δουν πώς πάνε τα γονιδιακά, τα άνοσο. Εμείς όμως που είμαστε σε ένα βαθμό ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, μας ενδιαφέρουν πολύ τα ψηφιακά. Θα τρέξει πολύ το ψηφιακό. Φανταστείτε σένσορες που θα είναι μικροί και ασήμαντοι και, αλλά πανέξυπνοι πάνω στις βαλβίδες για να ξαναγράψουν την φυσιολογία της καρδιάς. Αυτή που γράφτηκε 100 χρόνια πριν βασισμένη σε καθετήρες. Θα παίρνουν πιέσεις από τις βαλβίδες, πιέσεις από τα τυχώματα. Θα ξαναγραφτεί η φυσιολογία και η παθοφυσιολογία. Το training σε data science είναι πολύ περιορισμένο. Εναγωνίως σας λέω, γίνεται καλύτερη στα medical informatics. Εάν μπορούσα να διαμορφώσω μία ομάδα ειδικευωμένων που να τους έχω κάθε μέρα μαζί μου, θα τους έκανα άλλο curriculum, εντελώς. Θα τους έβαλα υποχρεωτικά να αντιληφθούν τι είναι τα βασικά των medical informatics. Χρειάζεται χρόνος για τους ειδικευόμενους, κυρίες. Δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχουν μεγάλα χρονικά προβλήματα. Και υπάρχει ένα under-representation of interdisciplinary collaboration. Δηλαδή, δεν μιλάνε τα οικοσυστήματα μεταξύ τους. Πολύ να μιλήσουν οι καρδιοχειρουργοί με τους καρδιολόγους. Αλλά σήμερα, ένα από τα πρώτα πράγματα που σας μεταφέρω στο αμφιθέατρο είναι ότι χρειάζεται να γνωρίσουν οι καρδιολόγοι και οι γιατροί ευρύτερα το οικοσύστημα των ασχολούμενων με την τεχνητή νοημοσύνη, computer sciences, scientists. Έχουμε τεράστια προβλήματα στην επικοινωνία. Και όχι μόνο. Μιλάμε για τεχνικούς διαφόρων υποειδικοτήτων της καρδιολογίας. Υπάρχει βέβαια σήμερα στα εργαστήρια καλή συνεργασία με τους τεχνικούς των εταιριών. Αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Πάω στην ερώτηση, για να τελειώσω γρήγορα. Τα συνέδρια μπορούν να παρακολουθήσουν την καινοτομία? Σε ένα βαθμό ναι. Μόνο ότι τα συνέδρια, το είπα και νωρίτερα, δεν δίνουν σε πραγματική διάσταση γνώσεις για να πλουτίσεις την πρακτική σου για τον ασθενή σου. Είναι αρκετά επιφανειακά. Κυρίως τα συνέδρια, και ιδιαίτερα στους νέους, βοηθάνε στο networking, να κάνεις γνωριμίες, να μάθεις ανθρώπους, να μιλήσεις μαζί τους,
να δεις μερικές νέες ιδέες και νέες τεχνολογίες, να πάρεις κάποιο πιστοποιητικό, να μπορεί να κάνεις και μερική κριτική στα υπάρχοντα και στα εξελισσόμενα, αλλά υπολείπονται πάρα πολύ σε θέματα skills, γιατί οι καρδιολόγοι θέλουν και δεξιότητες. Δεν θέλουν μόνο θεωρητικές γνώσεις, θέλουν να μιλήσουν για την πρακτική μιας εφαρμογής. Θα μου πείτε, μα δεν υπάρχουν μονάδες με προσομοιωτές. Ναι, αλλά σε ποιο βαθμό ο ειδικευόμενος της χώρας μας, έφνης, πηγαίνει υποχρεωτικά σε προσομοιωτές? Περίπου κανένας. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ εξαρτημένοι από συγκεκριμένα formats. Μιλήστε με τους ειδικευόμενους. Γιατί αναφέρομαι στους ειδικευόμενους? Γιατί αυτός είναι ο κύριος φορέας της πρώτης φάσης της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Θέλω να τονίσω ξανά, ειδικά για τους καρδιολόγους, την σημασία της διασύνδεσης με άλλες ειδικότητες. Είτε λέγεται ογκολόγος για την καρδιο-ογκολογία, είτε λέγεται αιματολόγος, είτε λέγεται ανοσοφυολόγος. Πρέπει να έρθουμε κοντύτερα. Αλλά πρέπει να έρθουμε και κοντύτερα με ειδικούς των πληροφοριακών συστημάτων και όχι μόνο. Επομένως, οι νέοι γιατροί, και θα με θυμηθείτε σε μερικά χρόνια, χρειάζεται να μιλάνε περισσότερο τη γλώσσα της πληροφορικής. Χρειάζονται υβριδικά learning models. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι ένα φάρμακο δεν είναι για όλους. Έχουμε μεγαλώσει σε μία ρουτίνα που την θεωρούμε normality. Πάει ένας άνθρωπος 70 χρονών και παίρνει 16 φάρμακα την ημέρα, 16 χαπάκια, αρχίζει το πρωί και παίρνει, μέχρι το βράδυ παίρνει. Και εμείς το γράφουμε εμείς, παίρνει αυτός, φέρνει μία σακούλα. Αυτό είναι normality. Αλλά κάποιος πρέπει να πει, και συνήθως το λένε οι μικροί, τα παιδιά, να πω, ο βασιλιάς είναι γυμνός, το ξέρετε το story. Περνούσε και όλοι χειροκροτούσαν τον βασιλιά που ήταν γυμνός και όλοι επιφημούσαν τα ρούχα του. Ενώ ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Και ένα παιδάκι είπε, με συγχωρείτε, αυτός είναι γυμνός. Γιατί το παιδάκι είχε την ειλικρίνεια και την αφέλεια. Ενώ οι μεγάλοι έπρεπε να είναι ντυμένοι με την ευπρέπεια και την υποκρισία. Λοιπόν, εδώ πρέπει να προσεγγίσουμε την συνεχή μεταπτυχιακή εκπαίδευση με ένα κριτικό τρόπο. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Πρέπει να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Τα 15 συνέδρια κάθε εβδομάδα που δεν παίρνει κανείς τίποτα, που βγαίνουν εγωισμοί και άλλα. Επομένως, με αυτό το συμπέρασμα ότι το μέλλον της ιατρικής απαιτεί εκπαίδευση, αλλά πραγματικά η εκπαίδευση, και αυτή η εκπαίδευση πρέπει να έχει τα στοιχεία, και ειδικά στη χώρα μας, τα στοιχεία της τεράστιας εξέλιξης της καινοτομίας. Εάν μέχρι πριν 15 εβδομάδες ρωτούσα τα αμφιθέατρα ποιος ξέρει το ChatGPT και από τους 100 σήκανε το χέρι τους δύο άνθρωποι. Κρίμα. Αυτή τη στιγμή η παραγωγική νοημοσύνη, το ChatGPT, εξελίσσεται με διαβολικούς ρυθμούς που οδηγεί σε άλλα επίπεδα τον άνθρωπο, εμάς, την ύπαρξή μας, το ποιοι είμαστε, αν χρειάζεται να σκεπτόμαστε, αν χρειάζεται να πηγαίνουμε σχολείο. Θα σας παρακαλέσω αυτά τα μηνύματα, σαν εισαγωγικά μηνύματα αυτού του ομίλου, αυτού του τομέα, ένα τομέα of excellence και innovation και καινοτομίας, να έρθουν στο μυαλό σας. Μπορεί να μην είμαστε αρκετοί σήμερα το πρωί, είμαστε καμία 30-40 άτομα, αλλά εσείς που είστε εδώ, κρατήστε αυτά τα μηνύματα. Ίσως να είναι μηνύματα που πρέπει να λέγονται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στα μεγάλα φόρα, στα σοβαρά φόρα. Να είμαστε κριτικοί ως προς το είδος της παρεχόμενης συνεχούς μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Και με αυτά σταματάω εδώ για να προχωρήσει το πάνελ και το Προεδρείο στα επόμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα και όπως σας είπα...
μέχρι το βράδυ θα είναι μια εξέλιξη που θα σας δικαιώσει για όσους μείνετε και το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλημέρα σας και από εμάς. Δεν θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει περισσότερο με τον καθηγητή κύριο Βάρδα. Είναι πράγματα τα οποία άρχισαν να κουβεντιάζονται, αλλά η ταπεινή μου εμπειρία λέει ότι υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Η μία των συνεδρίων που μπορούμε να δούμε το πρόβλημα και η μία της καθημερινότητας που δεν κάνει τίποτα. Έτσι, προτού περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, εκείνο που θα ήθελα να τονίσω μόνο και δεν είναι ώρα ούτε για μακρηγορίες ούτε για σχόλια εκτεταμένα, είναι ότι στη χώρα μας δίνουμε τόσο λίγη σημασία στην εκπαίδευση που υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία δίνουν ειδικότητα καρδιοχειρουργικής χωρίς να κάνουν εγχειρήσεις καρδιάς. Αν αυτό δεν είναι έγκλημα, τότε τι είναι? Αν τους ρωτήσετε, σου πούν, τους στέρνουμε ένα χρόνο κάπου. Λες και είναι εκδρομή. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι επειδή έχει μπει η διάγνωση, πιστεύω ότι είμαστε κοντά στη θεραπεία. Γιατί αν συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε καρδιοχειρουργούς, που λέμε μια ειδικότητα που με ενδιαφέρει, χωρίς να έχουν κάνει ούτε μία εγχείρηση καρδιάς και να παίρνουν πτυχίο καρδιοχειρουργικής, είναι ένα έγκλημα εθνικό και πιστεύω ότι κάποτε θα ενσκύψουμε πάνω σε αυτό με σοβαρότητα. Έτσι δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο με τον καθηγητή κύριο Βάρδα. Ο κύριος Κωνσταντινίδης θα παρουσιάσει τον επόμενο ομιλητή.